ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε τα μέτρα τα οποία περιμέναμε. Όσον αφορά το κομμάτι του αθλητισμού, 10% θα δίνει παρουσία, η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, με πλαφόν 1.000 άτομα. Δηλαδή, με 1.000 άτομα... Δηλαδή, το ανώτερο θα είναι 1.000 άτομα που θα μπορούν να βρεθούν στο γήπεδο. Αυτό δεν είναι 10% σε όλα τα γήπεδα. Το 10% η πληρότητα εννοώ, δηλαδή με την πληρότητα, το Καραϊσκάκι παραδείγματος χάρη χωράει 30.000 κόσμου. Ναι. Σωστά. Ναι. Το 10% είναι... Πώς είναι στα 30.000. 3.000. 3.000. Άρα δεν υπάρχει 1.000. Το πλαφόν όμως, ανέφερε ο κύριος Πλεύρης, είναι το 1.000. Γι' αυτό έχουμε λίγο μπερδευτεί εδώ πέρα και προσπαθούμε λίγο δηλαδή, να δούμε. Δηλαδή, άμα παίξει, με συγχωρείς, μηχανιώνα υπανομή, θα είναι 1.000 καράβλαχοι εκεί. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Δεν θα είναι 1.000 άτομα. Δεν μπορούν. Σε ένα κλειστό άσυρο καμπανιακό εδώ. Παιδιά, το πλαφόν που λέει ο Νίκος στο 1.000 είναι το minimum. Δηλαδή, σε ένα γήπεδο που χωράει 8.000 θέσεις, το 10% είναι 800, θα μπουν 800, θα μπουν 1.000. Αυτό σου λέει το minimum το 1.000. Μα δεν έχει λογική διαφορετική. Αλλά δεν λέει maximum. Ναι. Δεν είναι maximum. Minimum 1.000 άτομα και μετά θα πηγαίνει η ποσοστή. Ας τα κλείνε μόνο τώρα. Πάμε 1.000 άτομα, να δούμε πάω κάρις. Πληρότητα στο 10% πληρότητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις με όριο τα 1.000 άτομα. Με όριο. Άκου, τι θα πάθει ο Πλεύρης τώρα. Με όριο στο κάτω. Άκου, τι λάθος κάνει ο Πλεύρης. Με ανώτατο όριο, τα 1.000 άτομα. Άκου, τι λάθος κάνει ο Πλεύρης. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα είναι κάτω από 1.000. Δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει. Τι λάθος κάνει. Σεβαστός. Ξεκίνησε από το Άρτο, θυμάμαι, σοβαρό παιδί, ο πατέρας του, με τον αρχηγό εδώ, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Πολύ καλό, σοβαρό παιδί. Τι λάθος κάνει. Για μένα. Πες, πάω κάρις. Παράδειγμα. Και λέει, ρε παιδί μου, εγώ δεν σου λέω 1.000 άτομα, βάζει 2.000 άτομα. Έξω από το γήπεδο. Θα πέφτει το ξύλο της αλεμπούς. Σου λέει 2.000 μέσα στο γήπεδο και άλλοι 50.000 απ' έξω από το γήπεδο. Οι οποίοι, δηλαδή πάλι συνωστισμός θα... Όσο περνάει, καταρχήν δεν θα επιτρέπεται η παρουσία κόσμου έξω από το γήπεδο. Ξεκινάμε από αυτό. Να σου, πω λοιπόν. Αυτό δεν το γλιτώνει ρε Κώστα. Άμα θέλουν να πάνε να πλακωθούν, θα βρουν να πλακωθούν. Σίγουρα. Και νομίζω ότι αυτοί που πλακώνονται είναι και εμβολιασμένοι. Δηλαδή θα του πει, κάτσε να σου ρίξω μια μπουνιά, κατέβασε λίγο τη μάσκα, ναι. Ξαναφόρεσέ την. Λοιπόν, το ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που είναι προγραμματισμένο 16 Ιανουαρίου είναι το πρώτο χρονικά ντέρμπι που θα γίνει. Όχι, το πρώτο χρονικά ντέρμπι είναι το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Θα γίνει με 1.000 θεατές. Και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και αυτοί οι χίλιοι τώρα ποιοι θα είναι. Θα είναι οι hooligans, οι οποίοι θα πάρουν τα εισιτήρια γιατί αυτοί κάνουν τα κουμάντα και αυτός που έχει διαρκείας θα μείνει απ' έξω. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Θα σου εξηγήσω αμέσως το λόγο. Ξέρεις γιατί δεν γίνεται αυτό. Γιατί πλέον από τις 3 Ιανουαρίου να πούμε ότι ισχύει αυτό, τα μέτρα θα γίνουν ακόμα πιο σκληρά σε όλα τα επίπεδα, όπως ανέφερε ο κύριος Πλεύρης, και καταλαβαίνεις ότι πλέον στο γήπεδο δεν θα μπαίνει ποτέ κανένας ανεμβολίαστος. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Εγώ σου λέω, μα γι' αυτό και γίνεται αυτό το μέτρο, ρε παιδιά. Ναι, ρε παιδιά, ωραίο. Απλά αλλά... εκεί που έχουμε μπερδευτεί με το θέμα του πλαφόν που ο Νίκος και το 10%, όταν θα παίξει στη λεωφόρο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και η χωρητικότητα της λεωφόρου είναι ας πούμε 20.000, θα μπουν 2.000 μέσα, δεν μπουν 1.000. Όπως ανέφερε ο κύριος Πλεύρης, η πληρότητα στα γήπεδα μειώνεται στο 10%. Ωραία. Με ανώτατο όριο τα 1.000 άτομα. 1.000 άτομα θα είναι το μεγαλύτερο. Δηλαδή σε Καραϊσκάκι, ΟΑΚΑ, Λεωφόρο. Τότε το 10% που κολλάει, αφού δεν έχουν ίδιο κόσμο. Υπάρχουν και γήπεδα πάνω από 10.000. Βέβαια. Αλλά το ανώτατο θα είναι 1.000 άτομα. Αυτό λέω. Στο γήπεδο τη Καλλιθέα που έχει 4.000 κόσμο, α πούμε, λογικά θα είναι λιγότερα τα άτομα. Δεν θα είναι 1.000, θα είναι 300-200. Στα 4.000. Μπαίνουν 400 άτομα μέσα. Από τα 400 άτομα, όταν το πλαφόν σου λέει είναι 1.000, μπορούν να μπουν έως και 1.000. Από 400 έως και 1.000. Αυτό αφορά για γήπεδα που είναι πάνω από 10.000 άτομα. Εδώ πάντως δεν είναι. Δεν έχει λογική. Εδώ λέγεται. Όπως το ακούω. Εγώ λέω αυτό. Το κατώτατο είναι, Νικό. Το κατώτατο θα είναι αυτό. Το κατώτατο. Λοιπόν, δεν μπορεί να το ανώτερο. Το ανώτερο είναι. Δεν μπορεί να πάει σε ένα γήπεδο 2.000 και 3.000 κόσμο να έχει το γήπεδο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που λέτε. Μα άμα είναι το Ολυμπιακό στάδιο, πώς δεν γίνεται το Καραϊσκάκι. Σε γήπεδα που είναι περισσότερος ο κόσμος από 30.000, θα είναι το ανώτερο 1.000 άτομα. Σε άλλα γήπεδα που είναι λιγότερος ο κόσμος, θα είναι 500, 600, 400, 300 και πάει λέγοντας. Αυτό. Μάλιστα.